Από τα λόγια στην πράξη, πέρασαν οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επίθεση αυτοάμυνα σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων στην Ανατολική Συρία από τον Αμερικανικό στρατό με χτυπήματα από δύο αμερικανικά F-15. Κατόπιν εντολής του Προέδρου Biden, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση αυτοάμυνα σε μια εγκατάσταση στην Ανατολική Συρία που χρησιμοποιείται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Ο αυξημένος φόβος μιας γενικευμένης σύρεξης στην περιοχή αλλά και οι συνεχείς επιθέσεις κατά του προσωπικού των ΗΠΑ σήμαιναν συναγερμό στη χώρα που φρόντισε να στείλει μήνυμα ισχύως στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση στη Συρία ήταν μία απάντηση, αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση. Και με αυτές τις απαντήσεις θα συνεχίσει η Αμερική στην περίπτωση που απειλείται ο λαός της. Μέχρι και τη μακρινή Βραζιλία έφτασε η Μοσάντ για να κατατροπώσει παρακλάδια της Χεσμπολάχ. Μαζί με τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας απέτρεψαν επίθεση από τη Λιβανέζικη παραστρατητική οργάνωση σε βραζιλιάνικο έδαφος, σε εβραϊκούς στόχους. Δύο μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν. Με τους φόβους να πάρει φωτιά η Μέση Ανατολή με την εμπλοκή υπερδυνάμενων να βρίσκονται στο κόκκινο, έρχεται ακόμη ένας πονοκέφαλος για τον Λευκό Οίκο. Οι διαθέσεις του Νετανιάχου για την επόμενη μέρα της Γάζας που θέλει να την ελέγχει πλήρως. Αμερικανικά μέσα επικαλούμενα πηγές της Ουάσιγκτον αναφέρονται στην πλήρη δυσφορία από πλευράς Biden για τον Νετανιάχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρεί πως η όποια προσπάθεια γίνεται για αποκλιμάκωση θα χαθεί μπροστά στα σχέδια του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.